Σύντεκλε, από πίσω με έχει πάρει. Έλα να μας μιλήσεις. Θα μας εξηγήσεις λοιπόν εσύ για το βούι. Μα για το βούι που μπήκε σταλόνι. Μα δεν το κατέβω. Ή τα εννοούμενα δηλαδή ότι λέμε πως το βούι μπήκε σταλόνι. Το βούι δεν μπήκε σταλόνι. Ναι. Εγώ κατέβω σε βούι αγρότες. Α. Αυτά είναι τα βούια. Εσείς είστε δημόσιος υπάλληλος, δεν είστε αγρότες. Ναι, εγώ είμαι τύπος. Καλημέρα κυρία μου. Εγώ είμαι αγρότες. Καλημέρα, καλημέρα. Ελάτε να μιλήσουμε. Να αναλύσουμε την κατάσταση. Ελάτε κυρία μου. Το γέλιο σας μ' αρέσει. Ελάτε. Την κατάσταση. Καλημέρα να περάσετε και να είστε όλοι καλά. Ήταν όπου να είναι βραδιά. Ήταν καλημέρα. Πέρασαν τζουρ. Πέστε μας εσύ. Τι να σας πω. Ήταν θα γιονεί δηλαδή. Οικονομική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση. Να μας την αναλύσετε, ναι. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι το... Εγώ έχω γυρίσει τα 3/4 του κόσμου. Τα 3/4, δηλαδή ακόμη θέτε το 1/4. Λοιπόν, αυτό το χάλι που γίνεται στην Ελλάδα δεν γίνεται πουθενά. Ναι. Ένα αυτό. Και δεύτερον, δεν βρέθηκαν. Μην πολυκολλήσει τη χέρα σας, με ζαλίζετε. Σταθερή τη χέρα. Τρεις-τέσσερις πραγματικά πολιτικοί άντρες να ενδιαφερθούν για το γενικό συμφέρον. Ναι. Όσοι μπήκανε και όσοι θα μπουν. Ελάτε, κυρία μου, ελάτε να ακούσετε για το πολιτικό συμφέρον. Σας παρακαλώ. Ελάτε. Να κλέψουν, να φάνε, να φτιάξουν και 10 συγγενείς και να φύγουν. Καλή σας μέρα. Σας παρακαλώ. Ελάτε. Δηλαδή τα 3/4 του κόσμου που λέτε ότι έχετε γυρίσει. Πείτε μας τα κατάκα μερικές χώρες που έχετε πάει δηλαδή. Τα κατάκα. Δηλαδή αν θα ήμουν ένας άνθρωπος που θα ήθελα μια άλλη χώρα να ζήσω θα ήταν τα σκανδιναβικά κράτη. Για τον εξής λόγο. Στη Σκανδιναβία πάνω. Έχουν κάνει σύμφωνο μεταξύ επιθέσεως μη πόλεμο. Μη πόλεμο. Και δεν έχουν τα έξοδα που έχουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Α, τα... 80% είναι τα τάγματα ασφαλείας. Στα όπλα. Ναι, ναι, και στο στρατό. Δηλαδή εσείς, περιμένετε, σας παρακαλώ κυρία. Εσείς βλέπετε δηλαδή ότι η κομπίνα παίζεται στα όπλα. Εκεί παίζει το μεγάλο εμπόριο δηλαδή. Ακριβώς. Στα τάγματα. Μη όμως γιατί βιάζομαι. Στο καλό να πάτε, στο καλό να πάτε. Σιγά σιγά μην πέσετε, σιγά σιγά. Καλημέρα σας κυρία μου. Ακούτε τι μας είπε η κυρία. Ότι όλη η σπατάλη γίνεται στα όπλα. Εσείς τι λέτε δηλαδή. Ναι. Και θα προτιμούσε λέει να είναι στη Σκανδιναβία. Γιατί. Εκεί είναι καλύτερα λέει. Εμείς είμαστε στα Χανιά εδώ πέρα. Και περνούμε ζωή και κότα. Για το βούι ακούσατε πράγμα. Ένα βούι. Όχι. Ένα βούι μπήκε να λέει σταλόνι. Τώρα ποιο βούι ήταν η κοινωνά που μπήκε να σταλόνι, δεν κατέμενε πράγμα. Όχι. Καλό μεσημέρι να έχετε. Να είστε καλά. Πού πα. Πού, δεν πού. Έχει ένα πρόβλημα να βοηθήσει τηλεόραση να λυθεί το πρόβλημα. Τι να πω, φίλε, έχω πρόβλημα οικονομικό. Οικονομικό κακρός. Ναι. Πόσα λεφτά σου χρειάζονται σε ένα δηλαδή, να δούμε εγώ, τι θα κάνουμε. 20.000 ευρώ. Εσύ θες 20.000. 20. Ναι. Ναι. Αλλά είμαι στον Τηρεσία και δεν μου δίνουν. Α, στον Τηρεσία να πάει στο διάλογο. Ναι. Μπορεί εμείς να βρούμε τη λύση να πούμε. Α, άμα γίνεται, πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν, άκου να δεις. Θέλω, ναι. Έχουμε γράψει ένα κατάλογο να πούμε, μεγάλο κατάλογο. Ναι. Πολλές αιτήσεις μας έχουν κάνει. Άλλος θέλει 100.000 ευρώ, άλλος 150. Εγώ θέλω 20. Μόνο 20. Μόνο 20. Άρα εσύ θα μπει. Πάνω-πάνω. Ναι. Θα σε ικανοποιήσουμε δηλαδή πρωτύτερα από τους άλλους. Χανιώτης είσαι. Όχι. Από πού? Από την Πάτρα. Από την Πάτρα. Αλλά είμαι εδώ, κάνω λαϊκές εδώ πέρα. Α, λαϊκές. Ρούχα, παπούτσια. Ναι, μόνιμος δηλαδή. Και ενδιαφέρομαι, θέλω να πάρω 20.000 ευρώ για να πάρω εμπορεύματα. Α. Κατάλαβες. Λοιπόν, θα μας αφήσετε το τηλέφωνο σας ναι. Και εμείς θα επικοινωνήσουμε. Πολύ ωραία. Θα επικοινωνήσουμε. Ναι. Μετά, άμα κλείσει κάμερα, θα μας τα αφήσετε. Όχι εντάξει. Τώρα, μην το δουν πολύ. Καλό. Λοιπόν, χάρηκα ψίδα. Γεια.